Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο. Θα κάνουμε σαλάτα σέσκουλα. Περισσότεροι δεν το ξέρουνε. Γι' αυτό είπα θα κάνω αυτό το βίντεο. Κοιτάμε να πάρουμε σέσκουλα να είναι φρέσκα, να μην είναι γέρικα. Τώρα θα δείτε εδώ, αυτό είναι πολύ μικρό, φρέσκο. Υπάρχει όμως και αυτό που είναι πιο μεγάλο. Αυτό εδώ, άμα το κόψουμε, βγάζει, για να δούμε, αυτές εδώ, δεν ξέρω να φαίνεται στο βίντεο, κάτσε με το χέρι να τα πάρω, αυτά τα σχοινιά. Το καθαρίζουμε με αυτό το τρόπο όταν αγοράζουμε από το μανάβι και μέσα στα φρέσκα, στα νέα ας πούμε τα φρέσκα, τα φύλλα, έχουν και μερικά μεγάλα. Πιο γέρικα, στο πούμε. Λοιπόν, τα σέσκουλα πρέπει όλοι να τα βάλουμε στην κουζίνα μας, να τα μαγειρέψουμε, να τα τρώμε σαν σαλάτα. Μπορούμε να τα κάνουμε χορτόπιτα. Μπορούμε ακόμα, αντί για σπανακόρζ που κάνουμε, να κάνουμε με σέσκουλα. Μπορούμε να τα μαγειρέψουμε με πολλούς τρόπους. Ή και ντολμαδάκια. Γιατί είναι ό,τι πιο υγιεινό. Και εγώ δεν τα ήξερα και όταν διάβασα το τι ευεργετικές ιδιότητες έχουν, το έβαλα πλέον μια φορά την εβδομάδα, κάνω πάντα σε σαλάτα, σε φαγητό, σε οτιδήποτε, τα μαγειρεύω πάντοτε. Γι' αυτό και βλέπετε εδώ, έχω πλένει μπόλικα. Λοιπόν, τι ευεργετικές ιδιότητες έχουνε. Πολύ απλό θα σας πω, είναι πάρα πολύ καλή πηγή βιταμίνη, κάπα, βιταμίνη C, D, έψιλον. Λοιπόν, ρυθμίζει το ζάχαρο του αίματος, καταπολεμάει τη δυσκυλότητα γιατί έχει τις φυτικές ίνες. Μπορώ να σας πω πολλά. Συμβάλλει ακόμα, περιέχει μια εξαιρετική ποικιλία αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη C, έψιλον, μαγκάνιο και ψευδάργυρο. Είναι, παιδιά, ψάξτε το στο ίντερνετ, θα δείτε ότι θα σας πείσω να τα μαγειρεύετε κι εσείς πολύ συχνά. Λοιπόν, και τα πλένουμε ένα-ένα φύλλο, κοιτάμε, όπως σας είπα, να παίρνετε πιο φρέσκα φυλλαράκια, ψέσκουλα, και τι, τα βράζουμε 3-4 λεπτά από τη στιγμή, θα βάλουμε μια κατσαρόλα με νερό, τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει, τα πετάμε μέσα και σε 3-4 λεπτά τα βγάζουμε. Και η σαλάτα μας με λίγο λεμονάκι, λαδάκι, αλάτι είναι ό,τι πρέπει. Και πριν πάμε να τα βράσουμε, θέλω να σας δείξω ότι προτιμάμε τα φύλλα να είναι πολύ πράσινα. Αυτό βλέπετε ότι είναι κίτρινο, αυτό το πετάμε. Όπως βλέπετε το νερό μας βράζει, βάζουμε, δεν τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί τώρα εγώ έχω πολλά. Αυτά φτάνουμε. Θα τα αφήσω 3-4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να μην τα βράσετε και όπως τα αγοράζετε να τα βάλετε στο ψυγείο, τυλίγοντες τα με μια χαρτοπετσέτα. Για 5 μέρες μπορείτε να τα συντηρήσετε στο ψυγείο και να τα βράσετε μετά. Μπορούμε όταν τα βράσουμε να τα βάλουμε μετά και κατάψυξη, ζεματώντας έτσι πιο λίγο. Και κρατάω τα 4 λεπτά για να τα βγάλω μετά. Τα 3-4 λεπτά έχουν περάσει, απλώς τα βγάζω και τα βάζω σε ένα στραγγιστό εδώ, να στραγγίσουν καλά. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Θα τα γυρίσουμε μια-δυο φορές. Τραγουδάκι.
κρατάμε πάλι 3-4 λεπτά. Κοιτάξτε, από ένα ταψί σε έσκουλα βγήκαν αυτά εδώ. Λοιπόν, η σαλάτα που θα κάνουμε είναι απλή. Βάζουμε, στύψω το λεμόνι μου, λεμόνι, λάδι και αλάτι. Μπορείτε, αν δεν σας αρέσει το λεμόνι, να το προσθέσετε ή με ξύδι ή με βαλσάμικο. Αλλά με λεμόνι του πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα στύψω το λεμόνι μου. Λοιπόν, έχω κόψει μερικά, απλώς παίρνω και τα κόβω με αυτό το τρόπο. Αλατάκι, λεμονάκι που το έχω στύψει φρέσκο και λαδάκι. Ένα καλό ανακάτεμα. Και είναι έτοιμη η σαλάτα μας. Σαλάτα σε έσκουλα, φτιάξτε τη. Έχει ευεργετικές ιδιότητες. Πρέπει όλοι να έχουμε στο τραπέζι μας μια φορά την εβδομάδα να βράζουμε. Εγώ, όπως σας είπα, το έχω κάνει σύστημα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Για να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο, σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!